Λοιπόν, σε μια συζήτηση που έχει προκαλέσει πολύ ενδιαφέρον και στο διαδίκτυο βλέπω και στα μηνύματα που μας στέλνετε και παντού, να διαβάσουμε 2-3 από τα μηνύματα. Καταρχήν για τον Άσιο μας στέλνει η φίλη Πασίστη το πρώτο μήνυμα, λέει με αναβάθμιση που είπατε. Το δίκλινο λέει, σε δίκλινο γίνεται 2 μήνες η αναμονή των 6 μηνών. Δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα, αλλά τι να σας πω. Τώρα ακούστε εδώ, η φίλη μας η Βασιλική είναι ασθενή στον Άγιο Σάβα, άκουσε τον κύριο Κουμάκη. Και μας λέει ο καρκίνος δεν μπορεί να περιμένει. Ό,τι είπε ο κ. Κουμάκης είναι αλήθεια. Οι γιατροί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να εξυπηρετήσουν βαμβάκι και ινόπνευμα, καρκινοπαθείς έτσι. Φέρνουμε από το σπίτι μας μόνοι μας, λέει η κυρία αυτή που μας άκουσε και άκουσε και την παρέμβαση του γιατρού. Από την Κόρινθο, ο Αναστάσης λέει: πήγαμε να κάνουμε μια εξέταση αίματος στο Αγλαία Κυριακού και μας διώξανε και πήγαμε σε ιδιωτικό νοσοκομείο και αυτοί γιατί δεν έχουν, και αυτοί γιατί δεν έχουν λέει, αντιδραστήρια. Από ό,τι λένε τώρα. Δεν το ξέρω αυτό για το γλέμμα. Μου φαίνεται πολύ υπερβολικό για να είναι αληθινό, αλλά για να το λέω στην δεν είναι υπερβολικό. Δεν μπορεί να κάνει εξέταση απλή αίματος. Όχι, ο πρώτος κωδικός, κύριε Ξενάκη, που εξαντλείται στα νοσοκομεία είναι ο κωδικός των αντιδραστηρίων. Για τις εξέτασεις αίματος. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να έχεις ένα αντιδραστήριο για ένα μήνα να κάνεις μια καλλιέργεια ή να κάνεις μια εξέταση αίματος στα επίγοντα. Ναι. Άσε που μερικές τις πληρώνουν ακόμα και οι ασφαλισμένοι, ναι. Το άλλο το αντιδραστήριο, ας πούμε, ξέρω συγκεκριμένα πολλά περιστατικά που πάνε έξω επειδή άρα, δεν λοιπόν, έχει. Λοιπόν, λέει αλήθεια ο Χριστιανός εδώ και όπως καθανάσει την παλιά κοκκινιά που λέει στο Θριάσιο, εκεί να σας πω προβλήματα, μηχανήματα, έπαθα έμφραγμα, πήγα στο Θριάσιο και με έστειλαν στο Λαϊκό με έμφραγμα σε εξέλιξη. Γιατί δεν μπορούσαν λέει, να με. Και να αποφασίσουν τον ιστομένο του σκελάκι. Ναι, το φίλο μας. Στο Βενιζέλιο, στο Ηράκλειο, για 50 περίπου ασθενείς δεν υπάρχει εφημερίδα γιατρός τις μισές νύχτες της εβδομάδας. Νοσηλεύτηκα πρόσφατα και εκεί σας το λέω υπεύθυνα, αν και καλό είναι να μην πείτε το όνομά μου. Τώρα το είπαμε αριστομή. Τώρα αριστομή το είπαμε. γίνεται χαμός στα κινητά μας τηλέφωνα, στα τηλέφωνα του σταθμού, στο διαδίκτυο για όλα κέντρα αυτά. Υγείας. Κέντρα υγείας είναι 200 που φτιάχτηκαν τη δεκαετία του 80. Αυτή τη στιγμή και ταυτόχρονα. Προσέφεραν υπηρεσία. Προσέφεραν τα πρώτα χρόνια, προσέφεραν υπηρεσία πάρα πολύ. Είχαν εξοπλιστεί στοιχειοδός με ένα μικροβιολογικό, με ένα ακτινολογικό μηχάνημα, είχαν κάποιους γιατρούς. Και είχαν κάποιο νοσηλευτικό προσωπικό. Προσέφεραν σε όλη την επαρχία. Σταμάτα γιατί να πάει στο μεγάλο νοσοκομείο. Απαξιώθηκαν στη συνέχεια, όπως απαξιώθηκαν και από το 2000 και μετά περίπου, απαξιώθηκαν και όλα τα πολυιατρία του ΙΚΑ. 400 περίπου τον αριθμό σε όλη την Ελλάδα και αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν ούτε τα 200. Οικονομία, και αυτά που λειτουργούν, υπολειτουργούν. Ναι. Ξεκίνησαν με τα αντιδραστήρια, σήμερα δεν μπορούμε να κάνουμε γενική αίματος, γενική ούρων, μπλα 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 κτλ. Και στη συνέχεια απαξιώθηκε και το προσωπικό συνταξιοδοτήθηκε και κάποια στιγμή έκλεισαν. Και αυτή τη στιγμή το παιδί, το λεγόμενο παιδί, δεν έχει δυναμικότητα ούτε 30% των πρώην πολυιατρίων του ΙΚΑ. Πού θα πάει αυτός ο κόσμος? Στα νοσοκομεία. Θα πάει αυτός ο κόσμος, θα πάει στα νοσοκομεία. Ναι. Τι θα γίνουν τα νοσοκομεία, θα γίνουν απέραντα κέντρα υγείας. Που δεν έχει λόγο να πάει στα νοσοκομεία πολλές φορές. Γιατί αυτό, είναι για απλά πράγματα. Γιατί μερικοί κοιτάνε μόνο την πάρτη τους, κάποιοι πανεπιστημιακοί, κάποιοι τέτοιοι, δεν βλέπουν ότι αγκομαχάμε κάθε μέρα. Το μόνο που τους νοιάζει είναι πότε θα στήσουν μια κλινικούλα δικίου τους πανεπιστημιακοί σε κάποιο νοσοκομείο του ΕΣΥ. Αυτό τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει ο αγώνας, ο μόχθος των ανθρώπων κάθε μέρα που λιώνουν και έχουν να πάρουν άδεια. Που δεν έχουν πάρει άδεια ούτε το 14 μερικοί. Αυτοί είναι ευνοημένοι του συστήματος. Οι ευνοημένοι του συστήματος και είναι με κάθε κυβέρνηση. Και με την τωρινή. Να πω κάτι για τα κεντρικά. Κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους. Λοιπόν, δηλαδή, να πούμε ότι η πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι ό,τι πιο σημαντικό. Είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει στη χώρα μας. Για να αποφορτίζει για γιατί τα είναι έτσι. Το τείχος για την για τουλάχιστον για τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, ναι. Οι πρώτες ανάγκες και μετά από εκεί και πέρα να τους καθοδηγήσουν αν πρέπει να πάνε στο νοσοκομείο ή όχι. Και είναι στην περιοχή. Και είναι στην περιοχή. Δεν θα υπήρχαν αυτά τα ράντζα και αυτές οι αναμονές στα επίγοντα των νοσοκομείων. Ξαναγυρίσαμε στα ράντζα. Τα ράντζα είναι. Υπάρχουν, είναι και είναι. Αυτό δεν μπορεί κανένας να το φυσικήσει. Παλιές εποχές που ήταν. Είναι τα ράντζα όπως ήταν. Να σας πω κάτι. Όταν έχουμε προσέλευση, αύξηση ασθενών στα νοσοκομεία 25 με 30%, έλλειψη προσωπικού, και μείωση του προσωπικού, δεν είναι λογικό και κλείσιμο νοσοκομείων αυτή τη στιγμή τα ράντζα να έχουν φουλάρει όλες τις κλινικές. Είναι πολύ λογικό. Πού θα πάει ο κόσμος? Και επιπλέον και το οικονομικό πρόβλημα. Παλιά ο κόσμος μπορούσε να πάει και σε ένα
ιδιωτικό. Ναι. Και μπορούσε να πληρώσει. Εμείς επειδή ζούμε καθημερινά και τις εφημερίες τις γενικές και βλέπουμε τον κόσμο, ερχόμαστε σε επαφή. Γιατί τουλάχιστον μπορούμε να μεταφέρουμε τα προβλήματα όταν είμαστε σε άμεση επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Βλέπουμε τον πόνο τους. Βλέπουμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν να πάνε. Πιστέψτε με ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εκεί και μετά φεύγουν και δεν έχουν πού να πάνε. Δεν έχουν πού να πάνε. Είναι σημαντικά προβλήματα. Θα πρέπει οπωσδήποτε για την πρωτοβάθμια υγεία να δουν ένα σχέδιο, να προχωρήσει άμεσα, να οργανώσουν το σχέδιο για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα. Είναι τραγικά, είναι τραγικές οι αναμονές των ασθενών στα εξωτερικά ιατρία στις 8 και 10 ώρες. Είναι φοβερό να περιμένουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Κάτι για τα υπάρχουν από πλευράς προσφύγων μεταναστών εξυπηρετούνται στα νοσοκομεία. Εξυπηρετούνται. Τι να φτιάξει, το διώξει. Έχει μεγάλο αριθμό. Ναι, ναι, βεβαίως. Ειδικά στο δικό μας στο νοσοκομείο, πάρα πολλοί κόσμος. Και γιατί είναι και μια περιοχή η οποία είναι αρκετή εκεί στην. Και λένε ότι φωνάζει κόσμος που περιμένει και λέει. Υπάρχει και κόσμος. Δεν υπάρχει αυτή. Απλά έτυχε μην ήταν μεμονωμένο περιστατικό αυτό το οποίο σα έλεγα. Έχω ζήσει εγώ ένα τέτοιο. Αυτό σα ναι. Αλλά εντάξει, εξυπηρετούνται. Να πω κάτι σχετικά με τα ράτσα. Τώρα γίνανε διασπορά, κύριε Γουή. Ξέρετε τι είναι διασπορά. Παθολογικό περιστατικό το οποίο θα είναι στον τέταρτο όροφο, θα κατεβαίνει μετά ο γιατρός να τον βλέπει στην οριλά κλινική που πιθανότατα να έχει κανένα κρεβάτι άδειο. Τα λέω καλά, σε απέναντι κτίριο. Και στο επόμενο κτίριο. Καταλαβαίνετε τώρα το τι ακριβώς συζητάμε. Δηλαδή γεμίζουν και κάποια κρεβάτια σε κάποια τμήματα τα οποία δεν έχουν μεγάλη πληρότητα. Υπάρχουν και ράντζα βεβαίως. Τώρα, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Εκτός των άλλων των οποίων είπαν οι αγαπητοί φίλοι εδώ, αντιμετωπίζουμε το εξής πρόβλημα. Από 1η-1η του 2015 πλέον τα κέντρα υγείας δεν ανήκουν στα νοσοκομεία. Αυτό το σενάριο το είχαμε δει το 1990. Που ανήκουν, ανήκουν πλέον στα παιδί. Παλιά, ξέρετε, τα κέντρα υγείας ανήκαν σε κάθε νοσοκομείο. Ναι. Είχε κάποιο πρόβλημα από υγειονομικό υλικό, από φάρμακα. Το έστειλε το νοσοκομείο. Τώρα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν. Ναι, μεν ακόμα δίνουν τα νοσοκομεία, τα δίνουν παράτυπα βέβαια, χωρίς να υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Θα αντιμετωπιστεί μεγαλύτερο πρόβλημα. Εκεί βέβαια είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα το ότι δεν έχουν πληρωθεί. Γιατί οι υπηρεσίες των παιδί δεν ήταν έτοιμες να προγραμματίσουν, να κάνουν τους προϋπολογισμούς, τους έχουν καθυστερήσει. Και τώρα είναι και μειωμένοι οι προϋπολογισμοί όσον αφορά τα νυχτερινά, τα εξαιρέσιμα και τις αργίες τους και τις εφημερίες των γιατρών. Όντως έχουν να πληρωθούν από το Μάρτιο πάρα πολλά κέντρα υγείας. Δεν φτάνουν οι προϋπολογισμοί. Το κυριότερο δε με τα κέντρα υγείας είναι ότι πλέον θα ανήκουν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στο γνωστό παιδί. Και εκεί το φαινόμενο το οποίο θα εμφανιστεί είναι ότι πολλά από αυτά. Η δική μας εκτίμηση είναι, μακάρι να διαψευστούμε, ότι πολλά από αυτά θα τα κλείσουν. Θα συνενωθούν μαζί με το παιδί το οποίο υπήρχε σε μια μεγάλη κομμόπολη, παραδείγματος χάρη, και θα λειτουργήσουν τώρα. Κάποια τα οποία θα κάτσουν, θα κάνουν μετρήσιμους αυτούς, πιθανότητα πολλά αυτά θα τα κλείσουν. Ήδη, ακούστε και κάτι. Ένα νοσοκομείο, έχουν κλείσει. Ναι, ναι. Μία μονάδα. Μιλάς για το παιδί, Ηλία. Ναι, εγώ μιλάω για τα κέντρα και για τα κέντρα υγείας. Τα οποία αυτή τη στιγμή, κύριε Κουρή, ένα νοσοκομείο, μία μονάδα υγείας, ό,τι είναι αυτό, είτε κέντρο υγείας είναι νοσοκομείο, σας είπα το περιστατικό των Πατησίων. Δεν χρειάζεται να βγούμε να πεις μια μέρα το κλείνω. Εάν δεν προσλάβεις προσωπικό, εάν δεν λειτουργεί τα τμήματα, αν δεν λειτουργεί, δεν έχεις γιατρούς, δεν έχεις προσωπικό, θα κλείσει από μόνο του. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Ακούστε, και μια έτσι. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή στην υγεία. Θα συρρυκνωθούν οι μονάδες υγείας, θα συρρυκνωθούν τα τμήματα, δεν θα παίρνουν προσωπικό και κάποια στιγμή θα πούνε ποιο νοσοκομείο είναι δίπλα στο άλλο. Δεν χρειάζεται, θα το μεταφέρουμε το προσωπικό. Το άλλο το φοβερό το οποίο. Θα το μεταφέρουμε το προσωπικό, θα το μοιράσουμε και θα κλείσουμε αυτή τη μονάδα υγείας. Ανοίγουν τα παγκάρια των εκκλησιών στα νοσοκομεία για να πάρουν τα χρήματα. Ναι, έχουν γίνει πολλά, σε πολλά νοσοκομεία. Ξέρετε ποιο είναι η προοπτική. Το είχε πει ο Λοβέρδος, το είπαν πρόσφατα και κάποιοι επιστήμονες. Από τα 135 νοσοκομεία θα μείνουν 80 και αυτά θα συρρυκνωθούν, θα καταργηθούν. Ήδη έχουν καταργηθεί από τα 135 καμιά 15-18 σε όλη την Ελλάδα. Και θα πάμε σε μια στρατηγική Ευρώπη 2020 όπου το νοσοκομείο θα δρά ως ιδιωτική επιχείρηση και μέσα στο κόστος θα περιλαμβάνεται και ο μισθός και η υπερορία μέσω του προσωπικού που μέσω σημαίνει με το ενιαίο σύστημα αμοιβής νοσοκομείων, δηλαδή τη γνωστή ΕΣΑΝ, θα μπαίνουν τέτοια κριτήρια
που θα λέει το κάθε νοσοκομείο είναι κερδοφόρο. Προσλαμβάνω, έχω προσωπικό, παρέχω υπηρεσίες. Κερδοσκοπική επιχείρηση δηλαδή. Ακριβώς. Δεν έχω, θα είναι αυτό που το είχαν πει με ένα έτσι εύσχυμο τρόπο νεοπασόκικο, νεοσυριζέικο, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω, αυτοχρηματοδοτούμενα, μάλλον ευρωπαϊκό όρο. Άρα λοιπόν προτεραιότητα. Εκεί πάνε στα νοσοκομεία, εκεί πάνε τη δημόσια υγεία συνολικά. Αυτό το φρένο πρέπει να βάλει ο κόσμος. Αν θέλετε, και επειδή μεθαύριο είναι μια πολύ μεγάλη απεργία που είναι για το ασφαλιστικό και είπα πριν, ασφάλιση δεν είναι μόνο η σύνταξη, πρέπει να προτάξουμε αυτά τα ζητήματα. Χωρίς αγώνα δεν γίνεται τίποτα. Ασφάλως. Και με απεργία και με φωνές και με τηλεοπτικές εκπομπές όπως κάνετε και καλά κάνετε. Αλλά απλά θέλω να τονίσω ότι όταν στεκόμαστε και περιγράφουμε μόνο, το είπα και πριν. Άρα λοιπόν, για να ξέρω πούμε το εξής, προτεραιότητα λοιπόν η κυβέρνηση πρέπει και να... Και τα γενώσιμα φάρμακα. Για τα γενώσιμα φάρμακα, όταν, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση με τα γενώσιμα, όταν πραγματικά κάνουν τη δουλειά τους. Όταν έχει γίνει σωστή έρευνα, όταν... Τα νοσοκομεία λειτουργούν με γενώσιμα. Λειτουργούν τα νοσοκομεία, φυσικά. Σε έναν βαθμό λειτουργούν. Δεν έχουμε πρόβλημα. Ελληνικά ή εξωτερικά. Πώς είπατε? Ελληνικά ή εισαγόμενα, λέει γενώσιμα. Κυρίως ελληνικά, από ό,τι ξέρω. Ελληνικά και υπάρχουν και εισαγόμενα. Κυρίως ελληνικά. Το πρόβλημα με τα γενώσιμα, επειδή ανοίξατε αυτό το θέμα, είναι ποιος τα ελέγχει. Ποιος κάνει τις επιδημιολογικές μελέτες, βιοσοδυναμίες και όλα αυτά για να υπάρχει ο έλεγχος των φαρμάκων. Εάν πράγματι το γενώσιμο ανταγωνίζεται ή συναγωνίζεται σε δράση με το πρωτότυπο. Και αν αυτό δεν έχει λυθεί από το εξωτερικό στο εξωτερικό σε άλλες χώρες. Ο ΕΟΦ κάποτε είχε 500 υπαλλήλους να κάνουν αυτή τη δουλειά. Τώρα δεν έχει ούτε δεν 150. Υπάρχουν επιτροπές στον ΕΟΦ για τον έλεγχο των γενώσιμων. Δεν υπάρχουν τα φάρμακα, τα γενώσιμα που χρησιμοποιούν στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες. Δεν γνωρίζουμε εμείς τι γίνεται εκεί. Εμείς γνωρίζουμε για τα ελληνικά γενώσιμα, τις ελληνικές εταιρείες που έχουμε εμπιστοσύνη. Και γι' αυτό και τα χρησιμοποιούμε. Στο εξωτερικό τι γίνεται, σε χώρες όπως Μπαγκλαντές κλπ. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Βεβαίως εδώ δεν υπάρχουν οι επιτροπές οι οποίες θα μπορούσαν να ελέγξουν τα γενώσιμα αυτά. Το φάρμακο είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο. Και εκεί υπάρχει και βέβαια. Και η βιομηχανία φαρμακοβιομηχανία. Στη δεκαετία του 80 φτιάχτηκαν και ορισμένα κρατικά εργοστάσια και μας επέβαλαν πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί παραβιάσαμε τους κανόνες του ανταγωνισμού. Βγάλαμε μια αμοξυκυλίνη, μια ινσουλίνη, ένα παρασύπονο. Ήταν η φαρμακοβιομηχανία που τη πήρε το δημόσιο. Ότι κύριε, απαγορεύεται το κρατικό φάρμακο. Πρέπει να σκεφτούμε και διαφορετικά. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη λέλαπα, γιατί πραγματικά τα δημόσια νοσοκομεία μπορεί να είναι επιχειρήσεις, αλλά ανήκουν σε άλλες επιχειρήσεις. Η ΔΕΗ είναι επιχείρηση. Ναι. Είναι υπόλογο στη ΔΕΗ το δημόσιο νοσοκομείο. Είναι υπόλογο στον ΟΤΕ που είναι ιδιωτική επιχείρηση. Mm. Είναι υπόλογο στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, στις φαρμακευτικές. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση πρέπει να δώσει προτεραιότητα στον τομέα της υγείας, να δώσει χρήματα, νέα χρηματοδότηση στα νοσοκομεία και να κάνει προσλήψεις. Αυτό είναι το διατάφτατο απόψη. Λοιπόν, δύο κουβέντες από τους φίλους που μας παρακολουθούν όσοι προλάβαμε. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Στον Ευαγγελισμό λέει μια φίλη εδώ την Κυψέλη, δεν υπάρχουν ούτε μαξιλάρι ούτε συντόνια και οι κουβέρτες λένε είναι μέσα στη βρώμα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Ο κ. Σιώρας έχει πιο καλή εικόνα. Σε ένα βαθμό μπορεί να συμβαίνει, να μην υπάρχουν για κάποια βράδια μαξιλάρια και κουβέρτες. Ναι. Ο Δημήτρης του Χαλάνδρη είναι συνδικαλιστής, γιατί ποτέ δεν κατηγορούν την κυβέρνηση, λέει, ενώ καταγγέλουν. Όχι δα. Έχετε ακούσει εδώ πέρα τόση ώρα, και όχι μόνο τώρα, και με την προηγούμενη κυβέρνηση, το ίδιο πράγμα ακριβώς. Όλες τις κυβερνήσεις δεν έχετε έτσι. Στην υγεία δεν πάμε με θέμα κυβέρνησης και κομμάτων. Και ένα ακόμα από τα πολλά που έχουν έρθει εδώ πέρα στο νοσοκομείο Αγρινίου, δεν υπάρχει, λέει, καρδιολογική κλινική. Εκεί είναι πάνω να κλείσει. Μεσολογείο έχουν και Αγρινίου. Πεθάνει, λέει, έχουν πεθάνει τώρα πολλοί άνθρωποι. Στο καινούριο κτίριο. Γιατί του μεταφέρουν στο Μεσολόγιο, λέει. Και φτιάχνει καινούριο νοσοκομείο. Φτιάχνει καινούριο, αλλά τώρα γίνεται εκεί με τα πλαίσια του συγχωνεύσεων. Δεν υπάρχει θέμα στο Αγρίνιο καρδιολογική κλινική. Δηλαδή, αν κάποιο έχει έμφραγμα στο Αγρίνιο, το πάει στο Μεσολόγιο. Θα τον δει παθολόγο προφανώ. Και θα τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Εάν πάτε σε πολλά νοσοκομεία τη επαρχία, στον Πύργο, στη Χαλκιδική, στι Σέρε, στη Λιβαδιά, στη Θήβα. Έχουν γίνει κτηριάρες, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, που μπορεί να παίζει και μπάλα μέσα. Ναι. Και δεν έχει προσωπικό. Στον Πύργο έχω δει ένα τέτοιο. Έγινε με την Εθνική Τράπεζα, δεν μου πατέρα. Με την Εθνική Τράπεζα στον Ευαγγελισμό. Έγινε μια δωρεά με λεφτά δικά μας. Μην μας πει η Εθνική Τράπεζα. Ναι, δηλαδή, είπε, 30 εκατομμύρια. Έγιναν 15 κρεβάτια, τραπέζια χειρουργικά και λειτουργούν τα 10-12, δεν έχει προσωπικό. Δεν είναι 30 της ΜΕΘ. Σε δεύτερη φάση θα γίνουν τα υπόλοιπα, θα είναι 24 χειρουργικά. Και να κάνουμε μία ερώτηση στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Γιατί να γίνει στον Ευαγγελισμό και να βγει και σε κάποιο άλλο νοσοκομείο, κανένας δεν απαντάει σε αυτό το ερώτημα. Πώς έγινε η επιλογή στον Ευαγγελισμό, αφού τα χρήματα είναι δικά μας. Πώς έγινε η επιλογή, από ποιον έγινε η επιλογή και γιατί έγιναν εκεί. Τα υπόλοιπα νοσοκομεία, δηλαδή, καλά έλεγε και ο κύριος Κουμάκης. Τα υπόλοιπα νοσοκομεία λοιπόν δεν πρέπει να ενισχυθούν.
Είχε δίκιο και ο Σκουμάκης που φώναζε. Είναι λοιπόν, κουλή να πω μια κουβέντα σου παρακαλώ. Γιατί εκεί θα φέρουν τον διπλωμάτη, εκεί θα φέρουν τον αρχηγό κράτος. Αφού θα τον φέρετε λοιπόν και τον θέλετε ως μόστρα, πρέπει να τον ενισχύσετε. Αλλά μπράβο, δεν μπορεί να είσαι βάρος των άλλων νοσοκομείων αυτό. Έχετε το δίκιο, μπράβο. Πέστε για την απεργία. Για την απεργία είπαμε, πρέπει να γεμίσει ο τόπος, πρέπει να γεμίσει η Ομόνια από συνταξιούχους, από εργαζόμενους, από ανέργους και όχι αυτό που ακούσαμε σήμερα το τμήμα εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ να καλεί σε απεργία ενάντια στην βάρβαρη πολιτική. Δηλαδή αυτό θυμίζει. Είπαμε. Αυτό θυμίζει σχιζοφρένεια. Έγραψε τη συμφωνία, αλλά δεν συμφωνεί. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που το είπαμε ξεκινώντας την κουβέντα, μας είπε ότι εμείς το κάνουμε ακριβώς για να μαζευτεί κόσμος και να πιέζουμε στην Ευρώπη για να λέμε ο κόσμος διαφορά. Καλά, Κράμερ εναντίον Κράμερ. Εγώ λέω την απάντηση που έδωσε. Λοιπόν, κύριε και κυρία, μια κουβέντα που γρήγορα παρακαλώ μόνο. Θα συμφωνήσουμε ότι η υγεία και η παιδεία είναι κοινωνικό αγαθό. Εάν είναι κοινωνικό αγαθό, χρειάζεται χρηματοδότηση. Ας αποφασίσει το Υπουργείο, ας αποφασίσει η εκάστοτε πολιτική ηγεσία το τι θέλει για αυτά τα δύο ευαίσθητα, για αυτούς τους δύο ευαίσθητους τομείς. Όταν λέει ναι, μεν είναι κοινωνικό αγαθό, προτεραιότητα, είπε ο Πρωθυπουργός, 4.500 προσλήψεις τον Απρίλιο ανακοίνωσε. Χρηματοδότηση ανακοίνωσε. Αυτά όλα μείνανε λόγια του αέρα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε το τι που βρισκόμαστε. Κυρία και κύριοι, λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Αυτό πρέπει να λυθεί. Σας ευχαριστούμε. Πολύ σημαντική. Δυστυχώς και την επόμενη φορά, κύριε Κουρή, που θα ξαναδούμε, πάλι τα ίδια δυστυχώς θα λέμε. Εδώ έδωσαν απόψε. Λοιπόν, εμείς θα σας παρακαλέσω, εάν έρθουν οι πολιτικοί, οποιοδήποτε, γιατί εδώ ανακοινώνουν οι πολιτικοί, γιατί είναι μόνοι τους. Θα τον φωνάξω. Μόνοι τους, περισσότερες φορές είναι μόνοι τους. Ναι, θέλω να πούμε κάποια στιγμή να είναι και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, των γιατρών και να γίνει μια κουβέντα πολιτισμένη για να βρούμε, να δούμε εκεί το τι θα απαντήσουν. Και πριν στην κουβέντα με τους δύο βουλευτές υπήρχε εκπρόσωπο της Αδελφής. Ωραία, ήταν ο Σάββατο που του πέφτει. Να φροντίζουμε να υπάρχει κάποιο εδώ έτσι. Τη αγορά. Υπάρχουν μερικοί υπουργοί που δεν επιθυμούν όντω. Δεν επιθυμούν γιατί αυτοί οι οποίοι δεν επιθυμούν είναι τη υγεία γιατί να πούμε δεν έχουν. Είναι λάθος, δηλαδή, να μην αυτό το οποίο λάθος. Κάνουν θυμίζει αυτό το που είχε πει ο Θουκυδίδης ότι το σπίτι καίγεται, δηλαδή η οικία ημών εμπιπραμένο, εμείς τραγουδάμε και εμείς άδομεν. Δηλαδή έλεος. Λοιπόν. Εμείς μεθαύριο δεν άδομεν, διαδηλώνομαι. Λοιπόν, καλούμε όλο τον κόσμο να συμμετέχει στην απεργία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς για τη συμμετοχή. Λυπούμαστε για όσα μηνύματα δεν διαβάσαμε. Ακολουθεί ο Εμίλιος Λιάτσος, Κόντρα 24 και το πρωί στα περίπτερα η Κόντρα News και kontranews.gr για διαδικτυακή 24ωρη ενημέρωση. Αύριο θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας τον ένα από τους τέσσερις υποψήφιους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Απόστολο Τζιζικώστα. Θα κουβεντιάσουμε μαζί του, θα μας πει πώς βλέπει τη Νέα Δημοκρατία. Το όραμά τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, θα πει, πολλοί κόσμοι θα πει τώρα η Νέα Δημοκρατία μας ενδιαφέρει. Πρέπει να ακούσουμε γιατί είναι ένα κόμμα της ουσίας. Ακριβώς. Λοιπόν, θα τα πούμε λοιπόν. Είπαμε σήμερα κουβεντιάζουμε, αύριο κουβεντιάζουμε και άδομε ταυτόχρονα. Λοιπόν, αύριο το βράδυ, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Γεια σας.